Τύχη βουνό είχε σήμερα. Ο οδηγός γιοταχή αυτοκινήτου που ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή των Λάκων του Δήμου Μουσούρων. Ο οδηγός βγήκε σως και αυλαβής από το όχημα, ενώ μικρής έκτασης πυρκαγιά προκλήθηκε στην περιοχή. Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός ενός γιοταχής σήμερα τα ξημερώματα, όταν το όχημα που οδηγούσε ξέφυγε της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα βάθους 200 μέτρων στον επαρχιακό δρόμο Λάκων Ομαλού. Με απίστευτη ψυχραιμία, μόλις αντιλήφθηκε πως κάτι δεν πήγαινε καλά με το αυτοκίνητό του, άνοιξε την πόρτα του οδηγού και πήδηξε έξω πριν κάνει βουτιά στο κενό. Το αυτοκίνητο σταμάτησε την τρελή πορεία του και ανεφλέγει, προκαλώντας μικρής έκτασης πυρκαγιά που κατασβέστηκε από την πυροσβεστική. Εχθές το βράδυ, περί ώρα 1:30, ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας τηλεφωνικά ότι τζιπ έχει ξεφύγει της πορείας του και συγκεκριμένα ένα Rexton, το οποίο το οδηγούσε ένας Ρώσος υπήκος στο 35ο χιλιόμετρο Χανίων Ομαλού. Όμως για καλή τύχη ο οδηγός του οχήματος πρόλαβε και το εγκατέλειψε και στη συνέχεια αυτό έπεσε σε γκρεμό βάθος περίπου 200 μέτρων, όπου στη συνέχεια και ανεφλέγει. Η υπηρεσία μας επενέβη με ένα όχημα και τρεις άνδρες, όπου όταν έφτασε στον τόπο του συμβάντος, το όχημα είχε καταστραφεί ολοσχερός. Την προανάκριση για τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση του γιοταχή στον γκρεμό διενεργεί η πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων.